Φωνικό ανεμοστρόβιλο έπληξε χθε στην Οκλαχώμα και συγκεκριμένα το προάστιο Μουρ, σκορπώντα το θάνατο σε τουλάχιστον 91 άτομα, 20 εκ των οποίων παιδιά. Του 230 έφταναν οι τραυματίε στα ξημερώματα, ανάμεσα στου οποίου και 45 παιδάκια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον τοπικό ιατροδικαστή, τα τραγικά νούμερα ενδέχεται να αυξηθούν. Σπίτια και αυτοκίνητα καταστράφηκαν ολοσχερό, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 24 μικροί μαθητέ έχουν παγιδευτεί στα ερήπια του ενό από τα δύο σχολεία που κατέρευσαν. Ο ισχυρό ανεμοστρόβιλο κατατάσσεται στο επίπεδο EF4, ο δεύτερο δηλαδή ισχυρότερο τύπο ανεμοστρόβιλου, και οι άνεμοι που αναπτύχθηκαν έφτασαν τα 200 μίλια την ώρα. Ο πρόεδρο Ομπάμα κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση μέγιστη καταστροφή, ενώ διέταξε την παροχή ομοσπονδιακή βοήθεια στου πληγέντε.